Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Τώρα θα μου πείτε καλή εβδομάδα που τη βρήκες. Είχα σκεφτεί πολλά για να ξεκινήσω αυτή την εκπομπή, αλλά θα ξεκινήσω αυτή την εκπομπή με μια δήλωση που μόλις διάβασα στην εφημερίδα του Έθνος. Την έκανε ο υπουργός ο κύριος Χρήστος Μαρκογιαννάκης πριν από μια εβδομάδα. Ο κύριος υπουργός λοιπόν είχε επισκεφθεί ανήμερα το 15 Αύγουστο το συντονιστικό κέντρο της πυροσβεστικής υπηρεσίας. Και αφού το εθαύμασε, πριν μια εβδομάδα όλα αυτά έτσι, έκανε την εξής δήλωση. Έχουμε μια άριστη αντιπυρική περίοδο που ελπίζω ότι θα πάει μέχρι τέλους καλά. Και σας ρωτάω εγώ, αφού ο κ. Μαρκογιαννάκης βγαίνει και μιλάει για την καλύτερη αντιπυρική περίοδο και το παρουσιάζει ως έργο της κυβέρνησης, σήμερα δεν πρέπει να έχει παραιτηθεί αυτός ο άνθρωπος? Δεν πρέπει να έχει παραιτηθεί σήμερα? Αφού είναι έργο της κυβέρνησης η πολύ ωραία αντιπυρική περίοδος, κύριε Μαρκογιαννάκη, σήμερα εσείς έπρεπε να είστε στο σπίτι σας, τουλάχιστον. Αυτή είναι η δήλωση χρονιάς. Για να δει, βλέπει το συντονιστικό τμήμα της πυροσβεστικής και λέει, μα τι ωραία κυβέρνηση που έχουμε. Φέτος πήγαν όλα καλά. Λοιπόν, πρώτον, αυτός ο άνθρωπος πρέπει να πάει σπίτι. Πάμε λίγο τη σειρά. Όχι. Πάμε λίγο τη σειρά. Πρώτα απ' όλα, ο κ. Μαρκογιαννάκης δεν είναι υπουργός, είναι αναπληρωτής υπουργός. Είναι, ναι, καλά, είναι αναπληρωτής. Το λέω για τον εξής λόγο και δεν το λέω έτσι ειρωνικά. Το λέω διότι πρέπει να γνωρίζεις ότι μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες αυτής της κυβερνήσεως και ένα από τα σημεία που ελέγχεται η ανικανότητα του κ. Πρωθυπουργού είναι ότι, όπως γνωρίζουν και οι δημοσιογραφικές πέτρες, ο αναπληρωτής υπουργός με τον υπουργό έχουν κάκιστες μεταξύ τους σχέσεις, σε σημείο να μεταλλάσσουν σχεδόν τα καλημέρα παρά μόνο ενώπιον των καμερών. Όπως αντιλαμβάνεσαι, το να τοποθετήσει ένα τόσο νευραλγικό τομέα ως το Υπουργείο Εσωτερικών δύο ανθρώπους, όπου ο ένας αντιπολιτεύεται τις κινήσεις του άλλου, αυτό από μόνο του είναι ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Το οποίο θα όφιλε ο κύριος Πρωθυπουργός να το έχει λύσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Ποιος Πρωθυπουργός? Δεύτερον, μην πεις ότι η χώρα έχει πρωθυπουργό. Δεύτερον. Η κυρία ευθύνη για την οργάνωση του κράτους έναντι της πυρκαγιάς δεν ανήκει στον κύριο Μαρκογιαννάκη. Για να είμαστε ειλικρινείς και δικοί, η κυρία ευθύνη ανήκει στον Υπουργό Εσωτερικών. Το εξαίρει, ανήκει τέλειο. Στον Υπουργό Εσωτερικών, τον κύριο Προκόπη Παυλόπουλο. Πράγματι. Αυτός έχει την κυρία ευθύνη. Και θέλω να δείξω. Μα ο κύριος Παυλόπουλος δεν είναι ο άνθρωπος ο οποίος. Θέλω να δείξω. Αφού έκαψε την Αθήνα, έκαψε και την Αττική την υπόλοιπη. Για μην μείνει παραπονεμένη η υπόλοιπη. Βέβαια, ακριβώς. Να τελειώσει δείξω, το έργο. Λοιπόν, αφήστε τον άνθρωπο αυτό να τελειώσει το έργο. Θα φύγει ο κύριος Παυλόπουλος, δεν διαλυθεί η Αθήνα. Ένα ολοσέλιδο σημερινό δημοσίευμα της εφημερίδος Ελεύθερος. Η εφημερίδα Ελεύθερος είναι μια φιλοκυβερνητική εφημερίδα. Και δεν είναι η μόνη φιλοκυβερνητική εφημερίδα που σήμερα τα λέει στα ράτα. Λοιπόν, και συγχαρητήρια. Πρέπει να δώσω συγχαρητήρια. Κύριε Παυλόπουλε, να έρθει ο Λευκός να διαβάσω την πρώτη μόνο παράγραφο αυτής της εφημερίδας σημερινής. Κρύψου, κύριε Παυλόπουλε, ο υπερυπουργός που το καλοκαίρι του 2007 δήλωνε κατά του τότε Υπουργού Δημοσίας Τάξεως Βίρονα Πολύδωρα ότι ένας υπουργός κρίνεται εκ του αποτελέσματος, τώρα εξαφανίζεται νομίζοντας πως έτσι θα αποβάλει από πάνω το πολιτικό κόστος της βιβλικής καταστροφής στην Αττική. Φυσικά δεν έχει καν την ευθυξία να υποβάλει την παραίτησή του όπως είχε το πολιτικό θάρρος να κάνει ο κύριος Πολύδωρας, ο οποίος τόνιζε: «Η παραίτησή μου είναι ανά πάσα στιγμή, ώρα και ώρα στη διάθεση του Πρωθυπουργού», κτλ. Θέλω να μείνω ιδιαίτερα σε αυτό το θέμα, Λεωνίδα, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι σήμερα η μέρα και η ώρα για να κάνουμε αντιπολίτευση και να αναδείξουμε τις προφανείς. Εσύ ως πυροπαθής, πρέπει να σας πω ότι ο κύριος Λένος Γεωργιάδης είναι μέσα σε αυτούς που έχουν πληγεί από τη θετική πυρκαγιά και οικογενειακά, διότι το σπίτι του πεθερού του εκάει και το μισό είσαι σταμάτα, και ο ίδιος το δικό του σπίτι σώθηκε στο παραπέντε. Άρα έχει και την οργή του πυροπαθούς. Και γι' αυτό και όταν έχει φύγει για τι διακοπέ, είχαμε προαναγγείλει την Παρασκευή, θα λείπει. Ενώ έχει όλο το Σαββατοκύριακο μια για ζουγκράνα. Να φρουρούμε τα σπίτια και τα σπίτια. Λοιπόν, αλλά επί τη ουσία θα αναρθώ αυτές οι διακοπέ που κάναμε φέτος. Θα αναρθώ λοιπόν στο εξή. Δεν είναι, ειλικρινά το πιστεύω, η ημέρα για να ανεβάσουμε τους τόνους. Είναι. Άκου γιατί. Ξέρεις γιατί είναι? Διότι ο Έλληνας συχνά πολύ εύκολα. Ναι. Θα το κάνουμε, στορκίζομαι, θα τα πούμε όπως πρέπει. Το επόμενο λεπτό όπως πρέπει, θα σβήσει στην Πελοπόννησο όπως πρέπει, τα είπαμε. Στην Πάρνηθα όπως πρέπει, τα είπαμε. Ξαναλέω. Τι πρέπει να γίνει, να καεί η Ακρόπολη για να το πάρει. Στην Πελοπόννησο είχαν προκηρυχθεί ήδη εκλογές και είχαμε ο καθένα μας μόνο μία εμφάνιση σε κάθε κανάλι και έτσι δεν μπορούσαμε να κάνουμε αυτά που πρέπει. Μάλιστα. Αλλά θέλω να ξαναπώ. Και που ξέρει, αύριο άμα δεν πάλι προωρές εκλογές. Θα το δούμε αυτό. Σήμερα
σήμερα έχουμε μια ανεξελίξη μεγάλη καταστροφή. Την ώρα της καταστροφής δεν μπορούμε οι Έλληνες να κατηγορούμε οι μισοί τους άλλους μισούς. Αυτό δεν γίνεται. Όχι ότι δεν έχουμε να πούμε, όχι ότι δεν είναι προφανής η ανικανότητα του κράτους, όχι ότι προφανώς δεν έγινε ούτε μια αντιπυρική ζώνη από όλες αυτές που είχε προαναγγείλει ο ίδιος πρωθυπουργός μετά τις καταστροφές του 7. Όχι γιατί δεν έχει εξηγηθεί την περιφερειακή επαρχή. Με την του ξέφυγε, γιατί ο στρατός πια είναι εκτός παιχνιδιού. Σωστά, γιατί ο στρατός αντί να έχουμε 18 μήνες θητεία και να έχουμε πολλούς στρατιώτες στα βουνά, να έκανουν την ασφάλεια, σωστό, αντί να πούμε όλα αυτά, θα τα πούμε όλα. Αλλά δεν είναι η μέρα. Θα περιμένουμε να τελειώσει η καταστροφή. Αντιλαμβάνομαι την πίκρα σου. Πώς μπορεί να προλάβεις την ίδια επόμενη. Αισθάνομαι και εγώ όπως όλοι οι Έλληνες. Έτσι. Πολιτικά μιλώντας. Να συζητήσουμε για τις προηγούμενες πυρκαγιές τότε. Γιατί αυτή η κυβέρνηση έχει μια κληρονομιά. Ξέρεις τι κληρονομιά θα αφήσει αυτή η κυβέρνηση. Καμένης γης. Καμένη γη θα αφήσει. Ναι, πράγματι. Αυτό μόνο έκανε. Τίποτα άλλο δεν έκανε η κυβέρνηση αυτή. Αλλά, σου ξαναλέω. Ναι. Θέλω να καταλάβεις, εσύ δράς με το θυμικόν. Εγώ προσπαθώ να σε επαναφέρω στον οδό της λογικής. Είσαι ο πυροπαθής, είδες το σπίτι σου να φτάνει φωτιά στα 300 μέτρα, είδες το σπίτι του πεθερού σου να καίγεται, έχεις 1000 δίκια, είσαι με το κλαδί στο χέρι, με την τζάπα, 2 μέρες, έχεις δίκιο να έρθει την οργή. Όμως θέλω να σου πω, σε σένα τον πυροπαθή, τον αδερφό μου, ότι καλός ή κακός, ακόμα η φωτιά καίει. Και αυτό που προέχει είναι να βρούμε λύσεις για να σώσουμε την περαιτέρω καταστροφή. Αφού τελειώσει το φαινόμενο, να είστε όλοι βέβαιοι ότι έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Είναι προφανές ότι παρά τις προσπάθειες κάποιων κυβερνητικών τώρα πρέπει να πιάσει όλα τα κόμματα τώρα. Τώρα πρέπει να το πιάσει. Να του πεις, κύριε, τι πρέπει να γίνει. Να τα γράψουμε εδώ. Τι θα κάνεις εσύ. Και το κράτος πήρε μηδέν, επειδή ακούω συνέχεια τη σύγκριση με τις πυρκαγιές στην Καλιφόρνια. Δεν έχει καμία σχέση. Τα δάση που έχει η πολιτεία της Καλιφορνίας, τα δάση μόνο, είναι 6 φορές η Ελλάδα σε έκταση. Έτσι. Τα δάση που βλέπατε είναι δασικές περιοχές. Εδώ κάει και η Αττική. Μπράβο. Κάει και αστικός τόπος. Δεν μπορεί ένα κράτος να μην μπορεί να προστατεύσει κατοικημένες περιοχές. Αυτό δεν γίνεται με την τεχνολογία. Αυτό δεν καταφέρει μόνο η κυβέρνηση Καραμαλή. Και το έχει καταφέρει μόνο η κυβέρνηση Καραμαλή, γιατί προφανώς είναι παντελώς ανίκανοι να διοικήσουν. Αλλά ας αφήσουμε κάτι. Ωραία. Και τις επόμενες μέρες. Ντάξει. Θέλω μόνο ένα τελευταίο να πω σημαντική είδηση. Πάντα είχαμε ξεκινήσει την προβολή των blogs την περασμένη εβδομάδα. Τώρα λόγω της ημέρας θα προχωρήσουμε και θα αφήσουμε αυτό για αύριο, για μεθαύριο. Παρόλο που τα blogs κάναν πάρα πολύ καλή δουλειά. Θέλω να παραπέμψω πάλι στο Σκεφτόμαστε Ελληνικά, το οποίο είχε την είδηση ότι βάλαν Λεωνίδα στα υδροφόρα που ερχόντουσαν από τη Βόρεια Ελλάδα για να βοηθήσουν την πυρκαγιά, βάλαν και πλέον διόδια. Διόδια τους βάλανε. Δεν ξέρω αυτό. Κατεβαίνουν τα πυροσβεστικά και υδροφόρα από τους Δήμους Βορείου Ελλάδος. Δεν χαρεύω. Και τους σταματήσαν στα διόδια για να πληρώσουν διόδια. Αυτή την προχώρηση για να βοηθήσουν να σβήσουν τη φωτιά. Αυτά γίνονται. Αυτά δεν γίνονται. Το άλλο με τον πιλότο Ρώσο, το μάθε. Τον συλλάβανε. Ποιο το παιδί ήρθε το ρώσικο, το κυπριακό ελικόπτερο με ένα Ρώσο πιλότο στην Αθήνα. Προσγειώθηκε το ελικόπτερο πυροσβεστικό. Ο Ρώσος πιλότος, αυτός από ένα παλιό πρόσωπο, χρώστηκε 600 ευρώ στο ελικό δημόσιο. Συλλάβανε τον πιλότο. Τον πήγανε μέσα στο αεροδρόμιο εκεί στο κρατητήριο. Και έμεινε το ελικόπτερο 7 ώρες χωρίς να μπορεί να επιχειρήσει τέλειο ο πιλότος. Και χρειάστηκε παρέμβαση κυπριακή κυβέρνηση, την ελληνική κυβέρνηση, για να μπορέσει ο πιλότος να αφαιθεί για να κουνήσει το ελικόπτερο. Κυπριακό ήταν Κυπριακό. Ναι, τη κυπριακή κυβέρνηση το ελικόπτερο, κυπριακό με Ρώσο πιλότο. Μάλιστα. Και το έμεινε 7 ώρες χωρίς να μπορεί να επανασβήσει τη φωτιά, διότι είχαν κρατήσει τον πιλότο για τα 600 ευρώ. Καλά, αυτά μπορεί να τα πει, δεν γίνονται. Εγώ δεν είχα χάρη με τα 600 ευρώ. Αυτά, μετά τη φωτιά. Δεν είχα ρεύμα. Ούτε αλλά, νερό. Άκου τώρα ένα μείζον θέμα τελείως διαφορετικής τάξης, το οποίο θέλω να το αναφέρω. Είμαι το πρωί στην τηλεόραση του Αντένα και βγήκε ο κύριος Μάκης Τριανταφυλόπουλος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι σκοπεύει σύντομα στη ζούγκλα.gr να ανακοινώσει το όνομα και μου είπε ότι, και είπε στον αέρα ξεμένα ότι έχει τα χαρτιά ενός κορυφαίου εν ενεργεία πολιτικού, ο οποίος στη Ραφίνα πήρε τον διπλανό οικόποδο με χρησικτησία, με αυτή τη διαδικασία που κάνουν πάρα πολλοί καταπατητές. Α, ναι. όπου μηνύουν άγνωστα πρόσωπα ανύπαρκτα, δεν έρχεται ο μηνυόμενος γιατί είναι ανύπαρκτος και κατακυρώνει το δικαστήριο το οικόποδο σε αυτόν που έκανε την μήνυση. Μετά από περίπου μία ώρα που έχω φύγει από τον Αντένα, από ο κ. Τριανταφυλόπουλος, που έχει τα χαρτιά στο χέρι του και θα βγάλει ζούγκλα.gr, διεπίστωσα
ότι το μπλοκ τροκτικό, με το οποίο εμείς ξέρετε τι σχέσεις έχουμε, αλλά εμείς πάντοτε θα λέμε αυτά που πιστεύουμε, ανεκκίνωσε το όνομα αυτού του προσώπου. Και ισχυρίζονται ότι έχουν τα χαρτιά στα χέρια τους. Ποιο είναι, όπου φέρνει φαρδιά πλατιά το όνομα Κώστας Καραμαλής. Ο νη πρωθυπουργός. Και μάλιστα λέει το χαρτί Κώστας Καραμαλής με θεκαβλιακή, ο πρωθυπουργός της Ελλάδος. Τι λες τώρα. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι αυτό το γεγονός είναι αληθές. Γι' αυτό και δεν το υιοθετώ. Σας λέγω τι έγινε, πώς το έζησα. Είμαι στον Αντένα. Πετάει τη ρουκέτα ο Μάκης Αταφυλόπουλος ότι θα το ανακοινώσω τις επόμενες μέρες, γιατί δεν μπορώ να το κρατήσω άλλο, είναι πολύ μεγάλο θέμα και θα γίνει σεισμός στην Ελλάδα, και μετά από μια ώρα ανακοινώνει αυτό το πράγμα το τροκτικό. Το μεταφέρουμε όλη την επιφύλαξη. Αναμένω, όταν τελειώσει αυτή η ιστορία της πυρκαγιάς, να μην περάσει αυτό στα ψηλά των μέσων, αλλά να ακούσουμε τι πραγματικά έχει συμβεί.